Και πάλι επανερχόμεθα αγαπητοί μου στο αγαπημένο μας βιβλίο που λέγεται Γεροντικών. Διότι μας εξυπηρετεί ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες που είναι οι μέρες προσευχής και ασκήσεως για να καταλάβουμε και να προσεγγίσουμε περισσότερο τη βίωση του Ευαγγελίου. Εξάλλου όλοι οι Άγιοι και εκείνοι που υπηρέτησαν το γεροντικό, δηλαδή ο βίος των οποίων στάθηκε τέτοιος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εικονογραφημένο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε ότι ο Αββάς Αντώνιος, συγγνώμη, ο Αββάς Αλώνιος είπε το εξής: αν όλο τον παλαιό εαυτόν δεν τον είχα γκρεμίσει, δεν θα μπορούσα να οικοδομήσω τον καινούριο. Πράγματι, όταν ξεκινάμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας για να σωθούμε, δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Και συνήθως κάνουμε επισκευές. Και τούτο γιατί θέλουμε κάτι καινούριο, αλλά ταυτοχρόνως αγαπάμε και το παλιό. Και αυτό θα ίσχυε φυσικά να διατηρήσουμε και το παλιό. Μόνο για τα μνημεία και για τα κοιμήλια, όχι όμως για τη σωτηρία μας. Στη σωτηρία χρειάζεται ολοκληρωτική αναγέννησης, όσο και αν αυτό μας ενοχλεί και μόνο που το ακούμε. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Δεν βάζουν, λέει, καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά. Δε μίγε ρίγνεται η ασκή και ο ίνος εχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Αλλά βάζουν, λέει, το δυνατό κρασί, το μούστο, σε καινούρια ασκιά. Γιατί αλλιώτικα τη δύναμη που έχει το καινούριο κρασί, καινούριος μούστρος, θα διαρρήξει, λέει, τους ασκούς, και τότε και το κρασί θα χαθεί και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλιώτικα, όταν καινούριο το ένα, καινούρια και τα άλλα, αφότερα συντηρούνται. Και ο Κύριος το είπε γιατί οι Φαρισαίοι απαιτούσαν να διατηρείται η ανθρώπινη ραβινική παράδοση. Υπήρχαν, ξέρετε, στους ραβίνους έξω από την Παλαιά Διαθήκη, και όχι σαν ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης όπως είναι η καθημάς παράδοση των πατέρων. Γιατί η παράδοση των πατέρων δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ερμηνεία, η Ορθόδοξος, μην το ξεχνάμε, της Αγίας Γραφής. Αντιθέτως, η ραβινική παράδοση των ραβίνων των Εβραίων ήταν, όπως ο Κύριος εύστοχα χαρακτήρισε, εντάλματα ανθρώπων. Και ίσαν αυτά τα εντάλματα ανθρώπων μερικές χιλιάδες. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι δεν φτάνει που εσείς δεν εφαρμόζετε εκείνα τα οποία πρέπει να εφαρμόζετε, αλλά ούτε και με το μικρό σας δαχτυλάκι ακόμα δεν πάτε να σηκώσετε από το βάρος το οποίο έχετε επιβάλει ίσως ακροατά σας. Πάντως θέλει και χρειάζεται ανανέωση. Όταν ο Κύριος εκάλεσε τον Ιερεμία στο προφητικό του αξίωμα, του είπε: ιδού καθέστα κάσε, δηλαδή σε εγκατέστησα σήμερον επί έθνη και επί βασιλείας, τι εκκριζούν και κατασκάπτουν και απολύει και ανοικοδομεί και καταφυτεύει. Σε τοποθέτησα με σκοπό να ξεριζώνεις, αλλά
και να καταστρέφεις, αλλά και να φυτεύεις και να ανοικοδομείς. Κάτι δηλαδή το εντελώς καινούριο. Και η διδασκαλία του Κυρίου δεν είναι εμβάλωμα, μπάλωμα. Η διδασκαλία του Χριστού είναι κάτι το καινούριο. Και αυτό σημαίνει ότι όταν αποφασίζουμε να γίνουμε χριστιανοί, πρέπει να απαρνηθούμε όχι μόνο κακές συνήθειες, πάθη, προλήψεις, συντροφιές που δεν οικοδομούν, αλλά και αυτή την διεφθαρμένη ζωή μας. Σας είπα, μπορεί να ακούγεται όχι καλά στα αυτιά μας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ομολογούμε ότι πρέπει στην πραγματικότητα να μένουμε και αυτήν να τονίζουμε. Εξάλλου ο Κύριος είπε, όσοις θέλει ο οποίος ομιλθεί, απαρνησάστο εαυτόν. Δεν έχουμε βαθύνει σε αυτό το απαρνησάστο εαυτόν. Και μάλιστα λέγει μια σκληρή κουβέντα, σκληρών λόγων. Ήτης έρχεται πρόσμε, δηλαδή με ακολουθεί, και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα, έτι δε και την εαυτού ψυχή, ου δυνατέ μου μαθητής είμαι. Επίτηδες ο Κύριος βάζει το ρήμα μισό. Δεν λέει ο λόγος του Θεού να μισούμε τον πατέρα μας και την μητέρα μας. Αλλά σημαίνει αυτό τι? Ότι η απάρνηση πρέπει να είναι βασική, ριζική, ακόμη και ένας συγγενικός δεσμός, εφόσον αυτός θα μας εμπόδιζε να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας. Πρόκειται λοιπόν για την άρνηση του κόσμου και την άρνηση του κοσμικού φρονήματος. Ακόμη ο Εκκλησιαστής γράφει στο τρίτο κεφάλαιο βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, καιρός του καθελή και καιρός του οικοδομή. Είναι ο καιρός που θα γκρεμίσουμε και είναι ο καιρός που θα οικοδομήσουμε. Θα λέγαμε κάποτε στον εαυτό μας, τώρα είναι καιρός που πρέπει να γκρεμίσεις. Τι να γκρεμίσεις? Όλα εκείνα που σε εμπόδιζαν να καταλάβεις ποια είναι η αληθινή πνευματική ζωή. Λοιπόν, φρόντισε για να μπορέσεις εκεί που γκρέμισες να οικοδομήσεις. Και αυτό εγγράφει για τη σωτηρία που έφερνε ο Χριστός εις τον κόσμο. Τελείως καινούριο πράγμα. Ο παλαιός κόσμος πρέπει να οδηγείται σε αφανισμό για να χτιστεί ο καινούριος του Χριστού κόσμος. Θα μου πείτε, αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα στην ιστορία, μόνο σε πρόσωπα και συγκεκριμένα μόνο εις τους Αγίους. Ευρύτερα, αν πρέπει εδώ να οδηρώμεθα, δεν ξέρω. Όταν οι Εφέσιοι επίστευσαν στο Ευαγγέλιο που εγκήρυτε τότε ο Παύλος, σημειώνει στις πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πολίτε των πεπιστευκότων ήρχοντο εξομολογούμενοι και αναγγέλλοντες τας πράξεις αυτών. Ικανή δε των τα περίεργα πραξάντων, τα περίεργα είναι τα μάγια, οι μαγείες. Πολλοί λοιπόν από αυτούς που χρησιμοποίησαν τα περίεργα της μαγείας, συνενέγκαντες στας βίβλους, έπαιρναν μαζί τους και τα μαγικά βιβλία, κατέκαιον ενώπιον πάντων. Έβαζαν φωτιά και τα καίγανε. Ξέρετε πόσο δε στην αρχαιότητα ένα βιβλίο μπορούσε να κοστίζει? Τα χειρόγραφα. Δεν υπήρχε το χαρτί με την έννοια που το γνωρίζουμε σήμερα. Τα μεμβράνες και τα λοιπά. Και συνεψήφισαν τα στιμάς αυτών και εύρων αργυρίου μυριάδας πέντε. 5.000 αργυρά νομίσματα ήταν η αξία εκείνων που κάηκαν. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γκρεμιστεί όλη η παλιά μας η ζωή, αγαπητοί, και κατόπιν να χτιστεί η νέα ή η καινούρια,
όχι μπαλώματα, όχι επισκευές, αλλά ανοικοδόμηση από την αρχή. Και ο Κύριος είπε, ιδού και να ποιώ πάντα. Να, λέει, όλα τα κάνω καινούργια. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, και ήτης εν Χριστώ Ιησού καινή κτήσεις. Όποιος είναι μέσα, εκείνο το εν, είναι η πρόθεση εν, θα πει μέσα στο Χριστό. Δηλαδή μυστικιστικά ζει. Αυτός είναι μια καινούρια δημιουργία. Ας δούμε κάτι άλλο στο χρόνο που μας μένει, αγαπητοί. Είναι του Αβά Ιακώβου, πάντα από το γεροντικό. Είναι στη Δευτέρα παράγραφο. Θα έλεγα το βιβλίο αυτό να το προμηθευτείτε, και αν μάλιστα το βρείτε και με σχόλια, ακόμη καλύτερα. Έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος, όταν σε επαινούν πρέπει να συλλογίζεσαι τις αμαρτίες σου και να νιώθεις ότι δεν αξίζεις τα λεγόμενα, δηλαδή εκείνα που σε επαινούν δεν αξίζεις. Ο έπαινος, αγαπητοί, όλοι το γνωρίζουμε, περισσότερο δε η παιδαγωγή, είναι κίνητρο εργασίας και αρετής, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι και κίνητρο καταστροφής της αρετής. Είναι δηλαδή ένα διπλό όργανο, ένα δίκοπο μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις επωφελώς πράγματα, μπορείς όμως και να πληγωθείς. Έτσι λοιπόν χρειάζεται πολύ προσοχή στην χρήση αυτού του μαχαιριού, δηλαδή του επαίνου. Μπορείς να ωφεληθείς, μπορείς όμως και να πληγωθείς. Οι πατέρες λέγουν ότι όποιος επαινεί κάποιον είναι σαν να τον ρίχνει στα χέρια του διαβόλου. Αλλά του καθενός θέμα είναι πώς θα σταθεί μπροστά στον έπαινο που του δίδουν. Βέβαια, πρέπει να επιδιώκουμε ό,τι είναι επαινετόν. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα είναι αληθή, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι επαινετά, αυτά να σκέπτεστε, αυτά να πράσετε, αναφυσβήστε. Αλλά το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε από εκείνα που πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς θα σταθούμε απέναντι στον έπνο που οι άνθρωποι μπορούν να μας αποδώσουν. Κατά τα άλλα, βεβαίως θα μετέλθουμε ό,τι επαινετών. Αναφυσβήτητα. Έτσι λοιπόν, δεν πέφτουμε στα χέρια του διαβόλου εάν κατά κάποιο τρόπο δίδομαι αφορμή να επαινούν οι άνθρωποι, να δοξάζεται ο Θεός, αναφυσβήτητα γι' αυτό, και εμείς να διατηρούμε την ταπείνωση. Ωστόσο, μπορεί κανείς να γλιτώσει, βεβαίως. Καταρχήν, αυτό που σας είπα, θα ευχαριστήσουμε τον επαινούντα, γιατί είναι ζήτημα ευγενίας. Κάποιος μου λέει, Πάτερ Αθανάσια, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό και για εκείνο, ή είσαστε αυτό και εκείνο. Εγώ θα του πω, καλώς ήρθες, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι θέμα ευγενίας όταν εγώ αποδεχθώ εκείνο το οποίο μου λέει ο άλλος, όχι εκείνα τα μίζερα πράγματα που καμιά φορά θέλει κανείς να δείξει τάχα δίθεν μία ταπεινοφροσύνη και αρχίζει να ελεηνολογεί τον εαυτό του και τελικά και όχι. Εκείνον ο οποίος με επαινεί, είτε προφορικός είτε γραπτός, θα απαντήσω και γραπτός. Ναι, και θα πω καλώς ήρθες, ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν θα μετέρθω δηλαδή αυτές τις ταπεινολογίες. Μετά όμως, την ίδια στιγμή, φανερά, θα δοξάσουμε τον Θεό. Θα πούμε δόξα. Και μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος θα κοιτάξει τη φτώχεια της ψυχής του. Πολλοί μου λένε ότι άμα σε ωφελήσατε με τις ομιλίες σας, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ αυτό που μου λέτε. Και αυτής λέγω, δόξα τω Θεώ. Διότι εκείνος έδωσε,
σε εκείνον ανήκει η δόξα και η τιμή. Ύστερα, όταν μετερχόμεθα να έργων, πολύ παραπάνω αν αυτό το έργο είναι διακονία του Κυρίου με τη στενή σημασία, αλλά και διακονία με την ευρία σημασία, όπως μπορεί να είναι και το επάγγελμα. Το επάγγελμα τι είναι? Μπορεί βέβαια να θέλω να ζήσω από το επάγγελμα, μπορεί, ναι, νόμιμα όλα, ωραία, αλλά στην πραγματικότητα όμως πρέπει είτε με τη στενή σημασία, είτε με την ευρία σημασία, πρέπει να δοξάζεται ο Θεός και να οικοδομείται η Εκκλησία Του. Έτσι, όταν ακούω καμιά κασέτα μου, κάνω σταθμό ξέρω εγώ, κατά κανόνα κάνω ευχή και λέω, Κύριε, φώτισε τους ανθρώπους, να κατανοούν το Θεό Σου Λόγο. Να δοξάζεσαι, πρώτον, και δεύτερον, να οικοδομείται η Εκκλησία Σου. Δηλαδή, να ωφελούνται οι πιστοί που ακούνε το Λόγο το δικό Σου. Με στην καρδιά μου εγώ, θα κοιτάξω και θα πω, πω η φτώχεια μου. Ναι, και φτώχεια πρώτιστα είναι οι αμαρτίες μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αμαρτίες. Όλοι μη θα αμαρτωλεί. Ακόμα είναι οι τάσεις και οι ροπές στις ποικίλες αμαρτίες. Μπορεί να μην σκότωσε άνθρωπο, να με φυλάξει ο Θεός πραγματικά, αλλά ο Κύριος μας είπε, αν θυμώνω εναντίον του αδελφού, είμαι στην κατηγορία του φωνέως. Έτσι δεν είπε ο Κύριος, είναι επί τόπου ομιλία. Έτσι λοιπόν η πρόθεσή μου, την ώρα που εγώ μπορεί να θυμώσω, μπορεί να είμαι έτοιμος να του σπάσω το κεφάλι του αλλού. Να του σπάσω το κεφάλι, ναι. Και αν σήκωρα ένα ξύλο και του σπάσω το κεφάλι, δεν θα ήμουν αγωνιάς. Πάντως δεν το έκανα, αλλά στην προαίρεσή μου αυτό υπήρχε. Θα δω λοιπόν τη φτώχεια μου. Είναι ακόμα δεύτερο σημείο η ευτέλεια της κατασκευής μου. Γιατί ο Θεός πήρε πυλό και με έφτιαξε χούν λαβών από τις γης, μας λέει η Αγία Γραφή. Συνεπώς εγώ είμαι πυλός. Και ο πυλός πήρε αξία γιατί τυπώθηκε, τη λέξη τυπώθηκε τη βάζω εντός εισαγωγικών, τυπώθηκε σε αυτόν τον πυλόν η εικόνα του Θεού. Δηλαδή είναι κατ' εικόνα Θεού. Αυτό όμως είναι έργο του Θεού και δεν ανήκει σε μας ο έπαινος. Την ίδια τακτική πρέπει να κρατάμε αγαπητοί όταν έρχονται λογισμοί υπερήφανοι και κενόδοξοι. Το ίδιο και όταν ο λογισμός μας μας κάνει να αισθανόμαστε αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια όσον αφορά, θα σας κάνει εντύπωση, τα καινούργια μας ρούχα. Τι, ναι. Σήμερα οι άνθρωποι καμαρώνουν για τα καινούργια τους ρούχα, το καινούργιο τους σπίτι, το καινούργιο τους αυτοκίνητο, τα καινούργια τους όπια. Ό,τι είναι. Δεν θέλω να πω κάποτε κάτι δεν θα πρέπει να ξεκινήσει καινούριο. Μην υπερηφανευόμεθα. Μάλιστα υπάρχει ειδική λέξη όταν υπερηφανευόμεθα πάνω στα υλικά πράγματα που λέγεται αλαζονία του βίου. Όχι αλαζονία του βίου. Θα πούμε στον εαυτό μας. Έτσι ενδεικτικά το λέω αυτό, γιατί είναι μύρια πράγματα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να μας ξεκινήσουν να έχουμε υπερηφάνεια. Ότι τα ρούχα που φορούμε, όσο και αν είναι πολύτιμα, πανάκριβα, σχήματα και χρώματα, δεν είναι παρά ένα κατάντημα. Ναι, ακούσατε καλά τη λέξη, κατάντημα του μεταπτωτικού ανθρώπου, διότι θα χρησιμοποίησε τα ρούχα μετά την πτώση, την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο Θεός λέγει μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ενέδισε τους πρωτοπλάστους. Συνεπώς ποια είναι η στολή πρώτη? Όταν δεν φορούσαν εκείνα που τους έντυσε ο Θεός, και τι ξέρετε, με προβιές, με δέρματα ζώο. Έντυσε τους πρωτοπλάστους ο Κύριος. Σήμερα μια κυρία μπορεί να έχει μια γούνα και να καμαρώνει για τη γούνα της, με συμπαθάτε που λέω αυτά, αλλά ξέρετε, αυτή είναι μια αλεπού που έχει στο λαιμό σου και καφιάσει για αυτή.
Ναι, αλλά πού που την έβαλε εδώ, στο λαιμό σου κτλ. Κτλ. Αγαπητοί μου, όταν ο Θεός έντυσε τους ανθρώπους με δέρματα, όπως σας είπα, επειδή τα ζώα έχουν αλογία, είναι άλογα τα ζώα. Ο άνθρωπος είναι έλογος, γι' αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δίδει την αλογία. Και θα πρέπει γι' αυτό να πενθεί και θα πρέπει να οδύρεται. Ναι, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να κινούμεθα γυμνή. Απλά δεν θα υπερηφανευτώ για εκείνα τα οποία εγώ φορώ. Τι είναι, μπαμπάκι είναι αυτό? Είναι μαλλί αυτό που φορώ? Τι είναι? Κούρεψα φυτά, κούρεψα ζώα για να κάνω τα ρούχα μου. Τα δανείστηκα, αν δεν τα άρπαξα. Ακόμη κουβαλάμε επάνω μας προϊόντα που ανήκουν στα ζώα. Ναι, γι' αυτό τους αρπάξαμε. Είναι δικά τους. Και μάλλον έπρεπε γι' αυτό να ντρεπόμαστε. Ύστερα, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουμε ενδύματα, αλλά τη στολή την πρώτη, τη θεοήφαντο, την φωτοήφαντο, φωτοϊφασμένη. Ναι, δηλαδή πράγματι σκεφτήκατε ότι θα έχουμε ρούχα στην Βασιλεία του Θεού? Ο προφήτης Ηλίας πέταξε την μιλωτή του όταν ανέβαινε προς τον ουρανό, δεν είχε ανάγκη. Ναι, ναι, ναι. Πάντως το θέμα είναι ότι ό,τι είναι κάτι το ευτελές και εφήμερο και το ποιοτικό δεν μπορούμε να καινοδοξούμε. Θα κάνουμε χρήση, όχι κατάχρηση, όχι υπερηφάνεια, χρήση, μόνο χρήση. Και έτσι, παράδειγμα είπα όλο αυτό το θέμα του ντυσίματος που αποτελεί στοιχείο της αλαζονίας του Δίου, για να καταλάβουμε και στους άλλους τομείς της ζωής μας πως πρέπει να κινηθούμε. Αν έτσι σκεφτόμαστε, τότε βέβαια σωζόμαστε. Και επειδή κάτι ακόμη δευτερόλεπτα έχουμε, επιτρέψτε μου να δούμε τι μας λέγει ο Αββάς Εφραίμ. Είναι από το γεροντικό τρίτη παράγραφος. Λέγει, έρχεται μια γυναίκα κοινή, όχι καλής ποιότητας, στον Αββά Εφραίμ και τον καλόπιανε για να σμίξει μαζί της εσχρά. Θα μου πείτε, υπάρχει μια τέτοια περίπτωση? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Και εκείνος της λέγει, ακολούθησέ με. Αφού πλησίασαν σε τόπο γεμάτο από κόσμο, της είπε, εδώ έλα και κάνε αυτό που θέλεις. Α, σε μια πλατεία. Τι μου ζήτησες? Αυτό θα κάνουμε τώρα, εδώ στην πλατεία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό μπροστά σε τόσο κόσμο, λέει αυτή, και να μην ντροπιαστούμε? Και αυτός της απαντά, αν τους ανθρώπους θα ντραπούμε, πολύ περισσότερο πρέπει να ντραπούμε το Θεό που όλα τα βλέπει. Εξυπνότατα. Και τότε εκείνη, διδαγμένη και ντροπιασμένη, έφυγε. Πρωτότυπη αντιμετώπιση του πειρασμού, αναμφισβήτητα, έξυπνη. Δεν αταράχθη, όχι ο Εφραίμ, ούτε έβαλε τις φωνές, ούτε απέπεμψε, ούτε έβρισε. Αλλά ένα κεντρικό σημείο της διηγήσεως είναι ότι ενώ ο κόσμος αποδέχεται την πορνεία, την αποδέχεται, όμως τηρεί υποκριτικά προσχήματα ότι είναι ντροπή να γίνεται φανερή εις τον κόσμο. Έχω πολλά να πω πάνω σε αυτό το κεφάλαιο, αλλά ας δούμε κάτι, δύο λόγια. Στην εποχή μας, όταν τα παιδιά μας ως αναγωνιασμένοι, ακούστε γονείς, έχουν προχωρημένες σχέσεις, υπογραμμίζω προχωρημένες σχέσεις, και αυτό όλοι το αποδέχονται και το επιβάλλουν μάλιστα. Έτσι πρέπει, αφού οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, αρμονιάστηκαν τώρα, γιατί να μην έχουν και αργούν μάλιστα να παντρευτούν και τα λοιπά. Εξανίστανται οι άνθρωποι όταν συμβεί κάποια εγκυμοσύνη.
σαν καρπός των σχέσεων αυτών. Και τότε τρέχουν για έκτρωση με το επιχείρημα: τι θα πει ο κόσμος? Ω υποκριτή κόσμε, αυτή είναι η υποκρισία πραγματικά, και μάλιστα στην εποχή μας. Κάποιοι άλλοι δηλαδή αποδέχονται τις σχέσεις, δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά αν συμβεί κάτι, κάποιοι άλλοι, για να μην μένουν δήθεν στην υποκρισία, θεωρούμενοι μάλιστα αυτοί ειλικρινείς, ενώ δεν είναι ειλικρινείς, γίνονται αδιάντροποι και διαπράττουν την αμαρτία χωρίς ντροπή και δημόσια. Φυσικά και το πρώτο είναι κακό, που ανήκει στα λεγόμενα κατά συνθήκη ψεύδι, και το δεύτερο είναι κακό, που έχει αποβάλει κάθε ίχνος ντροπής. Ο χριστιανός, αγαπητοί μου, είναι ειλικρινής, είναι συνεπής στην πνευματική του ζωή, και οφείλει να μην ανήκει ούτε στους υποκριτές ούτε στους εντός εισαγωγικών ειλικρινείς και εξετύπωτους. Και μια ακόμη παρατήρηση, προσέξτε, τέτοιες ευκαιρίες, τη λέξη ευκαιρίες τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τέτοιες ευκαιρίες, όπως εδώ στη διήγηση, δηλαδή να σου δείχνει μια ευκαιρία να κάνεις την πορνεία με ένα πρόσωπο, αυτές είναι περιζήτητες από τους ανθρώπους, από τους χριστιανούς μας. Είναι περιζήτητες από την εφηβεία που είμαστε στο σχολείο μέχρι το στρατό που υπηρετήσαμε εμείς ως άνδρες, και δεν ξέρω τι. Και εκείνος που τις αποθεί αυτές τις ευκαιρίες, όπως ερυπήν ο Αββάς Εφραίμ που είπε όχι, με ωραίο τρόπο, αλλά είπε όχι, θεωρείται κουτός. Να σου πει ο άλλος: ρε κουτέ, άφησες αυτή την ευκαιρία και πήγε χαμένη και δεν την εκμεταλλεύτηκες. Όμως κουτός είναι εκείνος που, αγαπητοί μου, πέφτει στην παγίδα του σατανά ευκαιριακά, και έξυπνος είναι εκείνος που απομακρύνεται από τέτοιες, πάντα εντός εισαγωγικών, ευκαιρίες. Είναι ευκαιρίες για την κόλαση. Έτσι η έννοια της ευφυΐας και της ευκαιρίας έξω του χριστιανισμού είναι ταυτόσιμη με τη βλακεία και το θάνατο. Ο χριστιανός διαθέτει άλλο πρίσμα που βλέπει τα πράγματα του κόσμου τούτου. Είναι το πρίσμα του Ευαγγελίου, είναι το πρίσμα της Βασιλείας του Θεού, είναι το πρίσμα της αιωνιότητος, εκείνο που λέγεται «Σούπς πέσιε ετερνιτάτης», υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Έτσι βλέπει ο πιστός. Αμήν.